Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Πώς είστε διαβασμένοι. Πάντα. Ποιος θα ξεκινήσει το μάθημα. Η σημερινή ημέρα είναι η πιο ευχάριστη ημέρα από όλες που έχουμε κάνει σε αυτήν την εκπομπή μέχρι σήμερα. Εντάξει, είναι πανηγυρική. Ωραία. Δίνουμε δώρο, ναι. Μεγάλο. Γιορτή είναι σήμερα. Παιδιά, έχετε παρατηρήσει ότι το αμάξι έχει μετακινηθεί πιο μπροστά. Μετακινήθηκε ναι, πιο γιατί μπροστά, γιατί σιγά, θέλει να φύγει. Θέλει να πάει στα χέρια του ιδιοκτήτη του. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο θέμα, το οποίο θα μας πάει η Χρυσάνθη Παπά, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Χρυσάνθη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Πολύ καλά. Και το πρώτο θέμα μας είναι ο Άκης Σακελαρίου, αυτή η συγκινητική στιγμή που επιστρέφει στο θέατρο μετά από αυτή την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχάριστες ειδήσεις. Με ευχάριστες ειδήσεις, μάλιστα, θα ξεκινήσουμε. Τα δύσκολα πέρασαν, όπως ανέφερες και εσύ, δώρο μου και η υπόλοιπη παρέα σου, για τον Άκη Σακελαρίου, ο οποίος, παιδιά, να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι, βέβαια, γιατί θα επιστρέψει εκεί που πρωταγωνιστούσε. Και πρωταγωνιστούσε λοιπόν στο Μαμά Μία. Έτσι λοιπόν το Σάββατο, στην τελευταία παράσταση στο Κατράκιο Θέατρο, η συγκίνηση θα είναι μεγάλη, γιατί θα συμμετάσχει ξανά εκεί που ξεκίνησε πριν την περιπέτεια με την υγεία του. Να πούμε ότι είχε νοσηλευτεί αρκετό καιρό στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ξεπέρασε τον κίνδυνο, ανάρρωσε και έτσι είναι έτοιμος να επιστρέψει εκεί όπου τον γνωρίσαμε. Θα θυμάστε πολύ καλά, γιατί το είχαμε αναφέρει και εδώ, έτσι το ιδιαίτερο αυτό πρόβλημα που αντιμετώπισε. Έτσι, ωστόσο, με την όσο των Λεγεωνάριων. Και χθες που φιλοξενήσαμε και τον Αργύρη Αγγέλου σε συνέντευξη εδώ από την παράσταση του Μάμα Μίου του προχθεσινή, μας το είπε και αυτός και σήμερα το επιβεβαιώνει και η Χρυσάνθη Παπά, ότι ο Άκης Σακελαρίου στην τελευταία πανηγυρική παράσταση του Μάμα Μία θα είναι σε θέση να συμμετέχει. Και είναι υπέροχο αυτό. Είναι υπέροχο. Έτσι ακριβώς. Είναι χαρά και για τους θεατές, αλλά και για τους. Αυτός ο θείασος που ξεκίνησε με όλο αυτό με όλους αυτούς τους ηθοποιούς, να κλείσει όμορφα και ωραία. Αυτό θα είναι το ευχάριστο και για τους συμπροταγωνιστές του, βέβαια, γιατί τον περιμένανε πάρα πολύ καιρό. Θα μας πας, Χρυσάνθη μου, τώρα σε μια χαρμόσυνη είδηση, αλλά ταυτόχρονα που θα στεναχωρήσει το γυναικείο κοινό. Ένα σεξι αγόρι αραβωνιάστηκε. Ξεπεράστηκε. Ήσουν λίγο μικρούλα όταν εμείς τον γνωρίσαμε. Ο λόγος για το Στάθη Στιβακτάκη είναι ο άνθρωπος εδώ που βλέπουμε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε όλοι. Τον γνωρίσαμε το 2015, συγκεκριμένα στο Σύνταγμα, όπου έγινε πολύ μεγάλος λόγος για τον πιο σεξι αγρότη της χώρας. Στο παναγροτικό συλλαλητήριο που είχε γίνει, που είχε καταβεί ο άνθρωπος για να διαδηλώσει. Παναγροτικές κινητοποιήσεις που είχαν γίνει. Είχε λάβει παραπάνω από τα 5 λεπτά δημοσιότητας, να πούμε, που αναλόγωσαν στο. Και είχε δώσει απίστευτες συνεντεύξεις στην Κρήτη, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αθήνα. Είχε συμμετάσχει σε διαφημίσεις. Είχε χαρακτηριστεί ως στάρ των ημερών. Ναι, και κρατήθηκε κιόλας, μπορώ να πω. Βέβαια, ήταν πολύ πιο ντροπαλός, οπότε αποσύρθηκε. Ωστόσο, τώρα έχει αποσυρθεί πολύ περισσότερο, διότι τον τράβηξε η σύντροφός του. Εδώ, λοιπόν, είναι η φωτογραφία, την οποία ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο διαδίκτυο και έτσι θέλησε να ενημερώσει για τα ευχάριστα τους φίλους του, ότι αραβωνιάστηκε φυσικά τα σχόλια. Παρώθηκε κι αυτός. Χρυσάνθη, να ρωτήσω κάτι. Στην αρχή είπες ότι ξεπεράστηκε. Συγγνώμη. Είπες ότι ξεπεράστηκε στην αρχή. Ξεπεράστηκε όλος. Δηλαδή στην αρχή σας είχαν φύγει λίγο οι μασελίτσες. Θυμάμαι το συζητάγατε πάρα πολύ τα κορίτσια. Τώρα δηλαδή είστε οκ. Ρε παιδί μου, έτσι δεν γίνεται πάντα. Δεν το θυμάσαι τότε. Ξέρεις τι είχε γίνει. Ήταν αυτό το κοντινό, το απίστευτο κοντινό που είχε αυτός ο άνθρωπος με τα μάτια του τα καταγάλανα μέσα στο πλήθος του κόσμου και αυτή η αγριάδα, το natural, το beauty που λένε και στο χωριό μου. Το brutal, το macho. Αυτό και μας είχε κάνει εντύπωση ο άνθρωπος. Αλλά τώρα χαλαρέσαμε. Παιδιά, μέχρι και φλερτ με την κουμπάρα μου είχε γίνει στον αέρα. Τα θυμάμαι εγώ αυτά. Με ποια κουμπάρα σου, με την Πάγια. Με την Πάγια, βεβαίως. Άκου να δεις την Παγκτάκη. Τι έζησε τη ζωή σου. Λίδη πλάκασε. Τον κέρδισε όμως η όμορφη Κρητικοπούλα. Έτσι, να σας συνεχίσω ότι οι φίλοι, οι διαδικτυακοί του φίλοι του εύχονταν κάτω από αυτή τη φωτογραφία. Φυσικά τα σχόλια έπεσαν ροχή και το εύχονταν καλά. Στέφανα, η ώρα η καλή και τα σχετικά. Η ώρα η καλή. Χρυσάνθη, διαβάζω εδώ μια είδηση μέσα εισαγωγικά που λέει: να γίνω χοντρή και άσχημη για να αρέσω στους συναδέλφους μου. Τι είναι αυτό, τι το βαρύγδουπο, τι συμβαίνει. Τι να συμβαίνει, ρε Παναγιώτη, μου έκανε μια βαρύγδουπη δήλωση μέσω φυσικά Instagram. Η Τραϊάννα Ανανία είναι αυτή γιατί, η δήλωση που έκανε. Τι αντιμετωπίζει. Συγγνώμη. Τι αντιμετωπίζει κάποιο ρατσισμό από το συνάφι. Προφανώς, γιατί λέει ή να αρχίσω τα ναρκωτικά και το ουίσκι για να είμαι μία από αυτούς. Προφανώς, λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι συναναστρέφεται, οι άνθρωποι οι οποίοι έτσι είχε τον τελευταίο καιρό πιο κοντινές επαφές,
Τις είχαν κάνει λίγο παραπάνω κακό από όσο ή είπαν κάτι παραπάνω κακό από όσο εκείνη θα περίμενε. Να πούμε ότι μας έχει συνηθίσει εκτός από το σεξι χορό που βλέπουμε εδώ και στις έξι και προκλητικές της πόζες, οπότε προφανώς σε κάποιο σχόλιο θα ήταν η αντίδραση αυτή. Προφανώς για κάποιο σχόλιο. Δεν κατάλαβα όμως γιατί πειράχτηκε. Της είπανε κάτι, υποτίμησαν την νοημοσύνη της, κάποιοι συνάδελφοί της. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε. Στεκόμενη στην εξωτερική της εμφάνιση, τι ακριβώς έγινε. Δεν κατάλαβα. Μάλλον αυτό και εμείς αναρωτιόμαστε, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε όλο το ρεπορτάζ, ωστόσο αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα έχει συμβεί, γιατί είναι έτσι λίγο ο ισχυρισμός αυτός ή να γίνω σαν για αυτούς, σημαίνει ότι αυτοί δεν είναι καλύτεροι από μένα, εγώ κάπως έτσι το κατάλαβα. Έχω την αίσθηση ότι για κάποιο λόγο νιώθει ότι οι συνάδελφοί της στο θέατρο δεν την παίρνουν στα σοβαρά, γιατί την έχουν στο μυαλό τους σαν ένα κορίτσι, ξέρω εγώ, που ξεκίνησε από αυτό, ας πούμε, από ένα χορό. Την έχουν κατηγοριοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, σε μια. Ναι. Καλά, εδώ έχουν ξεκινήσει κι άλλες όμως έτσι. Και από σεξι φωτογραφίσεις έχουν γίνει ηθοποιοί. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να βγουν και αυτές και να. Πάντως, η Τραϊάννα, να πούμε ότι έκλεψε τις εντυπώσεις πριν από 2-3 χρόνια, όταν έκανε αυτό το χορό στην υγειά μας, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Και στην πορεία την είδαμε να ασχολείται και με το τραγούδι. Δηλαδή, θυμάμαι ότι την έχουν παρουσιάσει και στην εκπομπή μας εδώ με την Ναταλή Γερμανού το Σαββατοκύριακο. Είχε κάνει μια ωραία διασκευή από ένα κομμάτι της και της Γαρμπή, με σημαία μου μια φούστα. Ήρθε και μας τραγούδισε και στο πλατό κτλ. Και ήταν αρκετά καλή. Αλλά από εκεί και πέρα, μάλλον δεν της έχουν δοθεί ευκαιρίες στον χώρο του θεάτρου και γι' αυτό κάποια στιγμή μάλλον τα μάζεψε και βγήκε και ξέσπασε. Αλλά και εγώ όταν ακούω το όνομά της συνταυτίζω με αυτό το χώρο. Με το χώρο. Τέλει αυτό. Ναι, συμβαίνει αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά να μας χαρακτηρίζει κάτι που δεν είμαστε εμείς, αλλά να είναι μια πολύ δυνατή στιγμή μας και να αποτυπώνεται αυτή η στιγμή στον κόσμο παρά όλη η υπόλοιπη διαδρομή μας. Τέλος πάντων, ας έρθει να μας τα πει, να την καλέσουμε, να την βρούμε την Τραϊάννα. Μας έχει μιλήσει ο άνθρωπος. Και εμείς υποθέτουμε τόση ώρα. Εδώσε το βίντεο να δούμε, να το σχολιάσουμε. Σε γνωρίσαμε σαν ηθοποιό, χορεύτρια, τώρα τραγουδίστρια. Τελικά, αν σου έλεγα, διάλεξε ένα, τι θα διάλεξες? Λοιπόν, καταρχάς το τραγούδι το κάνω εδώ και 7 χρόνια, απλώς δεν το ξέρετε εσείς. Και η χορεύτρια είναι πριν 10 χρόνια, δηλαδή το 2007 με 9 χόρευα και μετά το 10 μπήκα κατευθείαν στα μπουζούκια και τραγούδισα. Και μετά κάποια στιγμή ήρθε και το τηλεοπτικό, αλλά αυτό ήρθε μετά. Ποιος χώρος πιστεύεις ότι είναι ο πιο δύσκολος, γιατί έχεις πέρασει από όλα? Εξαρτάται τα σημεία, δηλαδή το θέατρο έχει τη δυσκολία π.χ. ότι δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή από την αρχή που το πας να το ξεκινήσεις, λες εντάξει τώρα εγώ θα φάω ας πούμε 10 ώρες τη μέρα, θα κάνω πρόβες και δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει, αν θα πληρωθώ, πόσο θα πάει, πόσο θα κατέβει, όλο αυτό το πράγμα δυσκολεύει. Σίγουρα όταν είσαι στο θέατρο είναι τόσο τεταμένες οι καταστάσεις, γιατί έχεις όλα αυτά τα ερωτηματικά να σε κυνηγάνε, που όλοι συμπεριφερόμαστε λες και είμαστε στο survivor. Δηλαδή το θέατρο είναι survivor. Κι αν ξυπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα, είναι γιατί σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα γούστα. Μια και μου είπες τώρα για το Survivor και μου πήγες εκεί. Βλέπουμε τώρα τον τελευταίο καιρό ότι κάποια παιχνίδια, να το βάλουμε λίγο και σε αντιπαράθεση με τα serial. Ναι. Μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ καλό serial που έχει όλα τα φόντα να πάει καλά και να μην έχει ούτε τηλεθέαση ούτε τίποτα. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι έρχεται ένα παιχνίδι, Still Game of Love, και πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Εγώ σαν καλλιτέχνης, πάνω απ' όλα, νέα, παλιά, δεν με ενδιαφέρει, οφείλω να κατανοώ την τάση της εποχής. Εφόσον λοιπόν ο Έλληνας αυτή τη στιγμή που πεινάμε όλοι, είμαστε σε αυτή την κατάντια τέλος πάντων, έχει την ανάγκη να αφαιθεί 3 ώρες να βλέπει κάτι ελαφρύ, δεν μπορώ εγώ να το κατηγορήσω αυτό, γιατί σου εξηγώ ότι είναι η ανάγκη της εποχής. Άμα η εποχή έχει αυτή την ανάγκη, δεν πάει εγώ σαν καλλιτέχνη να πηγαίνω πίσω να κάνω διαδηλώσεις. Δεν γίνεται κάτι με αυτό. Θα σου πω ότι σε τι στεναχωριέμαι εγώ. Στο ότι την πρώτη χρονιά μου πάνε να πάω στο Survivor και δεν πήγα. Και είπα όχι. Εκεί στεναχωρήθηκα μετά. Γιατί εφόσον καταλάβανε όλη αυτή η παραγωγή, οι οποίοι καταλαβαίνουν, διαισθάνονται τι θέλει ο κόσμος, πρέπει να τους ακούμε λίγο. Γιατί άμα έχουν μαζευτεί 10 μυαλά και λένε και πιστεύουν φουλ, ας πούμε, στο Survivor ότι θα πάει και αυτά, με καλούνε να πάω, με ξανακαλούνε και δεν πηγαίνω, για μένα εγώ φταίω που δεν συμβαδίζω με την εποχή. Καλός ή κακός, τι να σου πω.
Που έχεις μετανιώσει, δηλαδή, εσύ γιατί δεν πήγες? Γιατί σκεφτόμουν αυτά που λες και εσύ. Ότι έρχομαι από τους μαθητές. Φαντάζομαι ότι η πρώτη χρονιά του Survivor έτρεχε η τρίτη σεζόν των συμμαθητών. Δηλαδή, εγώ αν έμπαινα στο Survivor θα ήμουν απέναντι στους συμμαθητές. Που οι συμμαθητές όντως κατέβηκαν από 40% πήγανε 10% λόγω του Survivor. Θα ήμουν και απέναντι εγώ. Δεν ήμουν σύμφωνη με αυτό ηθικά μέσα μου. Ξέρεις, ή φανταζόσουν ποτέ ότι με το που θα σηκωθείς και θα χορέψεις έτσι σεξι, θα προκαλούσες όλο αυτό που προκάλεσες? Προφανώς, εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου όπως τον βλέπουν οι υπόλοιποι. Και πιστεύω να σου απαντώ σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι εκπέμπω. Τελικά εκπέμπω κάτι το οποίο δεν ήξερα. Μετά από αυτό είχες προτάσεις για διάφορα πράγματα, μετά από αυτό το τσιφτετέλι? Κοίταξε να σου πω, δεν τις άφησα να συμβούνε γιατί χάθηκα, άλλαξα τηλέφωνο, έπαθα λίγο μια ιστερία. Οπότε δεν άφησα να συμβεί κάτι. Δηλαδή η στάση μου ήταν αυτό, απέχω από αυτό. Θα κάνεις σχέση με κάποιον ηθοποιό? Δεν κάνω. Δεν έκανα, δηλαδή και στη σχολή έκανα okay. Αλλά δεν με έλκουν. Δεν με έλκουν καθόλου. Νομίζω σου είχαν χρεώσει τον Παπακαλιάτη ή όχι? Καλύτερα, άμα μου είχαν χρεώσει τον Παπακαλιάτη θα ήταν στέμα. Αυτό θα ήταν στέψιν. Μακάρι να είχα σχέση με τον Παπακαλιάτη. Τώρα τι λέμε. Ο Χριστόφορος δεν είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο. Μακάρι να είχα σχέση με τον Χριστόφορο. Όχι. Δεν με έλκουν ηθοποιοί γιατί βλέπω πάρα πολύ όλη αυτή την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που έχουν μέσα τους. Που με αρρωσταίνει αυτό να το βλέπω, δεν μου αρέσει. Είσαι αγοράσει πίνακα του Σταμάτη Γονίδη? Ναι, του Σταμάτη, ναι, τον καλύτερο κιόλας πίνακα έχω αγοράσει. Για πες, τι απεικονίζει? Το καταφύγιο λέγεται και απεικονίζει ένα καταφύγιο και έχει σχέση με το Θεό και με τη σεξουαλικότητα και τη θέωση μαζί και είναι φοβερός πίνακας. Πες μου λίγο για το Σταμάτη Γονίδη. Γιατί σε βλέπω έτσι ενθουσιασμένη που μιλάτε. Εντάξει, Σταμάτη είναι από τα ιδάλματά μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Τραγούδια του Σταμάτη είναι λόγος που είμαι τραγουδίστρια. Δηλαδή θέλω κάποια στιγμή να μπορώ να τα πω και να μην εκτεθώ μερικά, ορισμένα κομμάτια του που έχει γράψει και ο ίδιος. Όπως το όλα τα ξεχνάς που είναι ύμνος για μένα. Δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Κι όταν θα κλάψω μια στιγμή δεν θα πάψω να σε νοιάζομαι. Κι όταν θα φύγω, το λιγμό μου θα πνίγω, σε χρειάζομαι. Μεταξύ άλλων, βλέπεις ότι είναι η Ραϊάννα, είναι το άτομο με τα χίλια πρόσωπα. Δηλαδή σε κάθε πλάνο ήταν άλλη. Ναι. Άλλη στο κλιπ, άλλη στο άλλο κλιπ, άλλη στο... Αυτή και η αδερφή. Αλλάζει εντελώς. Γι' αυτό ότι είχε ταιριάξει και στο Your Face Sounds Familiar. Ήταν στο Your Face Sounds Familiar, Ραϊάννα, ναι, δεν το θυμάμαι. Ακριβώς. Αλήθεια. Εμένα το μόνο που μου αρέσει από αυτή την κοπέλα είναι η φωνή της. Βαριά, δηλαδή, τι εννοείς? Γιατί δεν σε αρέσει τίποτα άλλο. Μην είσαι αλλά. Είναι ωραία κοπέλα. Έτσι όπως αυτό το κούρεμα, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι την κολακεύει. Δεν θεωρώ ναι, αλλά το πρόσωπό της παραμένει ωραίο. Ότι της πάει. Όταν την είχα έτσι κι εγώ, όταν έγινε ευρέως γνωστή και όταν την είχα δει στο τσιφτετέλι εκείνο που χόρεψε, είπα τι γυναικάρα είναι αυτή, εγώ ποιο είναι αυτό το κορίτσι. Έτσι όπως είναι σήμερα, για την προσωπική μου άποψη, δεν μου αρέσει έτσι αυτό το κούρεμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ωραία. Με το μακρύ μαλλί. Πιο φιλική, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό που μου αρέσει είναι πάντως σίγουρα να αμφισβήτητα η φωνή της. Έχει ωραία φωνή η κοπέλα. Έχει πολύ και τυπάκι τη λες και με αυτό το κούρεμα και στην τελική το κούρεμα τρίχες. Ξανάρχεται, ξαναφεύγει. Το θέμα είναι ότι έχει ένα ωραίο πρόσωπο, έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτή η δήλωση που έκανε, να τρέξω στη δήλωση που έκανε, να γίνω χοντρή και άσχημη για να αρέσω στους συναδέλφους μου. Νομίζω ότι δεν το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Γιατί από τη συνέντευξη και μόνο είδαμε ότι είναι μια ιδιαίτερη περσόνα, ένα ιδιαίτερο τυπάκι. Δηλαδή δεν είναι άνθρωπος που δεν τον προσέχεις. Ούτε άσχημη χρειάζεται να γίνεις, ούτε τίποτα από όλα αυτά όσα είπες. Της αρέσει να προκαλεί πάντως, μπορούμε να πούμε.
με τις εμφανίσεις της. Παιδί μου, είναι μία περσόνα με το που μιλάει και που λέει τις απόψεις, είναι μία περσόνα που δεν γίνεται να μην, να μην σου κάνει ενδιαφέρον, να μην σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα τα ξαναφύσει τα μαλλιά της. Σίγουρα. Μακριά. Μ' άρεσε πολύ με μακρύ μαλλί. Με κοντό δεν μου αρέσει καθόλου. Συγγνώμη, τι να την, να μην το πω την άποψή μου. Πες την παιδί μου τώρα, δωρεάν. Να δώσουμε το δώρο. Θες να δώσουμε το δώρο μαζί. Θέλεις μάνα μου, βαριέσαι, τι. Σκέψου το λίγο, παιδί μου, δεν της απαντάς αμέσως. Όχι, γιατί με βλέπει, ναι. 2:43. Να πάμε, ξέρω γιατί. Γιατί το σκέφτεσαι να το δώσουμε. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, θα φύγει, θα μείνει, λοιπόν, θα έρθει άλλο. Έχουν μείνει 2:43 και 3 δευτερόλεπτα και αυτό σημαίνει ότι εσύ που μας βλέπεις από το σπίτι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνεις το μεγάλο βήμα. Ποιο είναι αυτό? Να πάρεις το κινητό σου ή το σταθερό σου και να καλέσεις το 14800 για να κερδίσεις αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί πρόσεξε, 2:42 έχουν μείνει για να αποκτήσει κάποιος το Toyota Yaris. Μπορείς να το κάνεις βέβαια και με SMS, αν είσαι τύπος του SMS, γράφοντας το γράμμα ε, αφήνοντας κενό το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 14800. Ένας τυχερός θα φύγει σήμερα με αυτό εδώ το στολίδι, με αυτό εδώ το κουκλί. Μου έρχεται να το κάνω, το ξέρεις, στο καρτούν το πεπέλε πιού. Το ξέρει. Το κάνεις αγκαλίτσα. Έτσι, να το κάνεις. Να το φιλήσω όλο. Αν δεν γίνεται, δεν γίνεται, γιατί δεν θέλω να το λερώσω, γιατί αυτό εδώ το αμάξι, όπως το βλέπετε, θα φύγει πολύ πολύ σύντομα, σε λιγότερο από 3 ώρες από το πλατό του Splash, από το ΕΤΒ, και είναι το μεγάλο δώρο που σας λέμε όλους αυτούς τους μήνες, όλο το καλοκαίρι. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Προλαβαίνετε γιατί... ακόμη να στείλετε τελευταία μηνύματα. Ακόμη και σήμερα μπορεί να είναι. Φυσικά και προλαβαίνουν. Μπορεί να είναι και ο τελευταίος που θα στείλει μήνυμα ή που θα κάνει κλήση στο 14800. Πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο. Πολλά χαρακτηριστικά έχει. Μεταξύ άλλων έχει υδραυλικό τιμόνι. Έχει ζάντες αλουμινίου. Έχει 7 αερόπλες.